2,5 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit και ενώ απέμεναν θεωρητικά 15 ημέρες έως την ημερομηνία υλοποίησής του, οι Βρετανοί βουλευτές αποφάσισαν ότι η έξοδος της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθυστερήσει τουλάχιστον 3 μήνες ή και περισσότερο αν χρειαστεί. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, θα ληφθούν από τους 27 εταίρους της Βρετανίας. Η πρόταση που υποστήριξε η Βουλή των Κοινοτήτων είναι ξεκάθαρη. Αν η πρόταση της Πρωθυπουργού δεν υπερψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα, τότε θα καταλήξουμε σε μια μεγάλη καθυστέρηση. Αποτέλεσμα το οποίο δεν επιθυμώ. Πιστεύω ότι θα ήταν μια καταστροφή. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε να υλοποιήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το Κόμμα των Εργατικών καταψήφισε την τροπολογία που θα επέτρεπε τη διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος. Επαναλαμβάνω την πεποίθησή μας ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία με βάση το εναλλακτικό σχέδιό μας, το οποίο μπορεί να έχει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνω την υποστήριξή μας σε ένα δημοψήφισμα, αλλά όχι ως πολιτική θέση, ως μια ρεαλιστική επιλογή για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Τερέζα Μέι ελπίζει ότι η απειλή μιας μεγάλης καθυστέρησης θα οθήσει τους υποστηρικτές του Brexit να στηρίξουν τη συμφωνία της στην τρίτη προσπάθεια την ερχόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση όμως της παράτασης είναι η σύμφωνη γνώμη των 27 που συναντώνται την ερχόμενη Πέμπτη. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισελ Μπαρνιέ απέκλεισε τη δυνατότητα νέας συμφωνίας. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να θέλει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλει να φύγει με τρόπο ομαλό, όπως λέει η Τερέζα Μέι, τότε αυτή η συμφωνία που προβλέπει μια συντεταγμένη έξοδο είναι η μόνη δυνατή και διαθέσιμη επιλογή. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Οι υποστηρικτές του Brexit φοβούνται ότι η παράταση μπορεί να αντιστρέψει την απόφασή τους. Οι πολέμοι του Brexit ελπίζουν ότι η καθυστέρηση είναι ένα πρώτο βήμα για την ακύρωσή του.